Φίλοι και φίλες, καλό βράδυ. Καλώς σας βρήκαμε, καλώς μας ήλθατε σε αυτή την ολοζώντανη εκπομπή επικαιρότητος κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Πέμπτη 9 με 10. Ο χρόνος της εκπομπής είναι πολύ λίγος πια, έχουμε πολλή διαφήμιση και αυτό χάρη στη δική σας αγάπη με τα θετικά αλλά και τα αρνητικά που συνεπάγεται. Σε κάθε περίπτωση θα επιχειρήσουμε και απόψε να χωρέσουμε μια επικαιρότητα που είναι πάρα πολύ πλούσια, σε αρκετές περιπτώσεις μας συναρπάζει, αλλά στις περισσότερες μας ευνηδιάζει, φίλοι και φίλες, αρνητικά. Όντως, δεν πρέπει να ευνηδιάστηκαν αρνητικά και δεν είναι σχήμα λόγου, αποτελεί την ουσία, στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και στην ελληνική κυβέρνηση. Εδώ και πάρα πολύ καιρό φωνάζουμε από την μόνιμη στέγη μας στο κόντρα, τη μόνιμη τηλεοπτική μας στέγη. Φωνάζουμε στα υπόλοιπα κανάλια όπου βγαίνω. Βγαίνω και σχολιάζω μια φορά τη βδομάδα, ως γνωστόν, στην πρωινή ζώνη του Sky. Στην τηλεόραση θα είμαι και αυτή την Παρασκευή το πρωί, εκεί γύρω στις 8 και 4. Σχολιάζω τις εξελίξεις στις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας. Φωνάζω λοιπόν από τις τηλεοράσεις. Φωνάζω από τα ραδιόφωνα. Πριν από λίγες μέρες μιλούσα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, του καλού μου φίλου και του επίσης καλού μου φίλου, του Αντώνη Δελατόλα, στο Real FM, αυτό το σπουδαίο ενημερωτικό ραδιόφωνο. Και τι έλεγα? Έλεγα όλα αυτά που γράφω και στο γύρωπος.gr. Επωνύμως. Δηλαδή, ότι ο Ερντογάν δεν θα περιμένει την ολοκλήρωση της στρατιωτικής και αμυντικής συνεργασίας Ελλάδος-Γαλλίας. Ο Ερντογάν δεν θα περιμένει να παραλάβουμε τα Ραφάλ, να παραλάβουμε και τις φρεγάτες, να τις ρίξουμε στη θάλασσα, να πάρουμε και τις κορβέτες, να σπάσουμε και τη σαμπάνια ή το ελληνικό κρασί, το μπουκάλι, για να κάνουμε την έναρξη του πλού του κάθε νέου μέσου με το οποίο ενισχύουμε το πολεμικό ναυτικό. Ο Ερντογάν θα επιχειρήσει επί του πεδίου, το φωνάζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και πάλι μας κοιτάνε σαν περίεργα πτηνά από το ζωολογικό κήπο. Ο Ερντογάν θα επιχειρήσει επί του πεδίου, δηλαδή πάνω στην πράξη, στις θαλάσσιες ζώνες επάνω, στη Μεσόγειο, στο Αιγαίο. Τι θα επιχειρήσει να κάνει? Θα επιχειρήσει να εξουδετερώσει στην πράξη τα νομικά κεκτημένα, αφενός μεν της Συμφωνίας Ελλάδος-Γαλλίας, αλλά και τα νομικά κεκτημένα που δίνει στην Ελλάδα το Διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο της Θάλασσας, η Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του Μοντέγκο Μπέι, την οποία η Τουρκία είναι από τις ελάχιστες χώρες που δεν έχουν υπογράψει, και βεβαίως θα επιχειρήσει να καταπατήσει επί του πεδίου κυριαρχικά δικαιώματα της ελληνικής δημοκρατίας και βεβαίως της κυπριακής δημοκρατίας. Θα δείτε λοιπόν, θα δείτε φίλοι και φίλες, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής που θα έχουμε τους τίτλους από το europos.gr και θα έχουμε μια σπουδαία συζήτηση με τον Χριστόδουλο Γιαλουρίδη, κυπριακής καταγωγής, τον πάρα πολύ γνωστό καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, μια ξεχωριστή προσωπικότητα που τιμάει συχνά πυκνά την εκπομπή με τις συνομιλίες του μαζί μου. Θα δείτε τι έκανε η Τουρκία, πόσο μεθοδικά και συστηματικά κινεί το Ερντογάν, όπως σας είπα, επιχειρώντας την πράξη να τεινάξει στον αέρα κάθε έννοια νομιμότητος την οποία εφαρμόζει η Ελλάδα. Έδωσε χάρτες, έβγαλε χάρτες, οι οποίοι υλοποιούν τη γαλάζια πατρίδα. Και τι κάνουν? Πατάνε επάνω. Προσέξτε, πατάνε επάνω σε θαλάσσιες ζώνες, τις οποίες έχουν οριοθετήσει Ελλάδα και Αίγυπτος με το Ελληνο-Αιγυπτιακό σύμφωνο για την οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών μεταξύ ελληνικής δημοκρατίας και αραβικής δημοκρατίας της Αιγύπτου. Κατά κυριολεξία πατάνε πάνω. Και όχι μόνο το έκανε αυτό, αλλά έβγαλε το Oruç Reis, το οποίο ποντίζει καλώδια, ακόμη και σε σημεία όπου υπάρχει κυριαρχία της Κύπρου. Προσέξτε, κυριαρχία της Κύπρου. Όχι κυριαρχικά δικαιώματα, κυριαρχία της Κύπρου. Αυτή τη στιγμή το κάνει στην Ανατολική Μεσόγειο. Το έχει κάνει στο παρελθόν στο Αιγαίο. Και γιατί όχι,
θα επανέλθει στην περιοχή, μια και η Ναύτεξ που έχει εκδοθεί από την Ατάλεια, από τον ναυτικό σταθμό της Ατάλειας, για τις έρευνες του όρου Τσρέις σε μια πολύ μεγάλη θαλάσσια ζώνη. Τι κάνει αυτή η Ναύτεξ? Περιλαμβάνει και περιοχές θαλάσσης γύρω από το Καστελόριζο, οι οποίες ανήκουν στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και στην ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη. Το ερώτημα είναι σε αυτές τις περιπτώσεις τι θα κάνει η Ελλάδα. Το φωνάζουμε, κύριε Μητσοτάκη, εδώ και πολύ καιρό. Ετοιμαστείτε για κινήσεις επί του πεδίου του Ερντογάν, κινήσεις αμφισβήτησης όχι μόνο των κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά και της ελληνικής κυριαρχίας. Για την ώρα, αυτές τις τελευταίες ώρες αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα. Υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη. Αλλά ετοιμαστείτε και για άλλα τις αμέσως επόμενες μέρες και τις αμέσως επόμενες εβδομάδες. Ο Ερντογάν θα εξαντλήσει τα περιθώρια των προκλήσεων, των απειλών και των εκβιασμών μέσα στους επόμενους μήνες. Καταλαβαίνω ότι ο χρόνος δουλεύει σε βάρος του. Γι' αυτό βγήκαμε και προτείναμε πάλι μόνοι, όπως μόνοι είχαμε βγει και είχαμε προτείνει την Συμφωνία Αμυντικής Συνδρομής με τη Γαλλία, όπως μόνοι κόντρα σε όλους βγήκαμε και προτείναμε τις γαλλικές φρεγάτες και τα γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ. Προτείνουμε τώρα, κύριε Μητσοτάκη, και επιτέλους ακούστε το. Δεν μιλάω για το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα, διότι είναι στον κόσμο του. Ακούστε το εσείς που είστε πρωθυπουργός της Ελλάδος. Προτείνουμε ναυτικές διευκολύνσεις, δηλαδή ναύσταθμο για το γαλλικό πολεμικό ναυτικό σε ένα σημείο του Νοτίου Αιγαίου, όπως η Λέρος, όπως η Κάρπαθος. Στη Λέρο υπάρχουν υποδομές, γι' αυτό επιμένω για τη Λέρο. Υπάρχουν παλιές αλλά πολύ σημαντικές υποδομές με μεγάλο στρατηγικό ενδιαφέρον που είχαν κατασκευάσει εκεί οι Ιταλοί, που είχαν την σημαντικότερη βάση υποβρυχίων του Ιταλικού πολεμικού ναυτικού. Όταν τα Δωδεκάνησα ήταν υπό Ιταλικό ζυγό, υπό Ιταλική κατοχή. Λοιπόν, διευκολύνσεις στάθμευσης του γαλλικού πολεμικού στόλου στην περιοχή Λέρου, Καρπάθου, Κάσου, Κρήτης. Λέρου, Καρπάθου, Κάσου, Κρήτης. Δεν θα κουραστώ να το λέω κάθε βράδυ. Δεν θα κουραστώ να το λέω από το Sky. Δεν θα κουραστώ να το λέω από τον Real FM. Δεν θα κουραστώ να το γράφω στο europos.gr. Άργησαν πολύ να μας ακούσουν για τα Ραφάλ, τις φρεγάτες και την ελληνογαλλική συμφωνία αμυντικής συνδρομής. Ελπίζω τώρα να μας ακούσουν πιο γρήγορα. Και κάτι ακόμα. Επειδή έχουμε αυτό το κρίσιμο διάστημα των 3,5 ετών, γιατί το 2025 και το 2026 θα ολοκληρωθεί η παραλαβή από την Ελλάδα των Μπελαρά, αυτού του υπερόπλου, και τα μένα Ραφάλ έχουν αρχίσει και παραδίδονται, αλλά είναι λίγα, παραλαμβάνουμε σιγά σιγά τα Ραφάλ και βεβαίως σιγά σιγά παραλαμβάνουμε και μία σειρά από άλλα εξοπλιστικά συστήματα, όπως αντιαρματικά από το Ισραήλ και ούτω καθεξής, και καλά κάνουμε και τα παίρνουμε και μπράβο στην κυβέρνηση που τα παίρνει. Αλλά, μέχρι να παραλάβουμε τις φρεγάτες, βεβαίως έχουμε ένα πάρα πολύ δυνατό πολεμικό ναυτικό με εξαιρετικούς αξιωματικούς. Πρέπει να σας πω ότι όταν κάλεσα το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ εδώ και ήρθε η φλωτίλα του πολεμικού ναυτικού του Ισραήλ με επικεφαλής τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού του Ισραήλ, κατέβηκα και τους υποδέχθηκα εγώ. Και κάναμε κοινά γυμνάσια με το σπουδαίο ελληνικό πολεμικό ναυτικό στο Αιγαίο. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι οι Ισραηλινοί έμειναν με ανοιχτό το στόμα. Δεν περίμεναν ποτέ, είχαν ακούσει για τους Έλληνες ναυτικούς και για την αυτοσύνη των Ελλήνων και την εμπορική ναυτοσύνη, αλλά κυρίως την πολεμική ναυτοσύνη, αλλά δεν πίστευαν ποτέ ότι το Αιγαίο θα είναι τόσο δύσκολο στην πλεύση του, θα είναι τόσο δύσκολο από πλευράς πολεμικών επιχειρήσεων και θα είναι τόσο αητοί οι Έλληνες κυβερνήτες και τα ελληνικά πληρώματα στα πλοία του πολεμικού ναυτικού. Από το παλιότερο μέχρι το πιο καινούριο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τους δίνουμε κατά κατάλληλα εργαλεία. Λοιπόν, μέχρι να πάρουμε τις Μπελαρά και τις κορβέτες Go Wind,
θα πρέπει να βρούμε ένα ενδιάμεσο τρόπο για να καλύψουμε. Είναι δυνατό το πολεμικό ναυτικό και τώρα μπορεί να δώσει τη μάχη και να την κερδίσει. Αλλά εγώ επιμένω ότι θα πρέπει να ενδυναμώσουμε την αποθρεπτική ισχύ του εδώ και τώρα μέχρι να παραλάβουμε τη Σμπελαρά. Μπορεί λοιπόν να γίνει μια ενδιάμεση συμφωνία με τη Γαλλία μέχρι να παραλάβουμε τη Σμπελαρά με λίζινγκ ή να νοικιάσουμε δύο Μπελαρά από το γαλλικό πολεμικό ναυτικό και το σχετικό ποσό να αφαιρεθεί από το συνολικό τίμημα αγοράς των υπολείπων ή να νοικιάσουμε κάποιες φρέμ. Ή να νοικιάσουμε κάποιες φρέμ, να συμπληρώσουμε, να ενδυναμώσουμε, δεν υπάρχουν κενά, να ενδυναμώσουμε περαιτέρω την αποτρεπτική ισχύ του ελληνικού πολεμικού ναυτικού και να του δώσουμε κυρίως, φίλοι και φίλες, τη δυνατότητα όχι μόνο να πλέει στο Αιγαίο και να διαφυλάσσει τα κυριαρχικά δικαιώματα και την εθνική κυριαρχία της Ελλάδος, αλλά να του δώσουμε τη δυνατότητα να έχει παρουσία ανατολικά της Κρήτης και στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Κρήτης και Κύπρου. Γιατί σε αυτό το θαλάσσιο χώρο μεταξύ Κρήτης και Κύπρου θα γίνει το μεγάλο παιχνίδι του Ερντογάν τις αμέσως επόμενες εβδομάδες. Είναι ένα στρατηγικό σημείο της Ανατολικής Μεσογείου. Από κάτω έχει κοιτάσματα φυσικού αερίου, είναι βέβαιον, υδρογονάνθρακες, μεγάλες ποσότητες και εκεί ο Ερντογάν θα παίξει το παιχνίδι του. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το Όρουτς Ρέις κάνει το δικό του ελεηνό παιχνίδι κατ' εντολήν του Ερντογάν μέσα στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, ενώ, προσέξτε, το ερευνητικό σκάφος Nautical Geo έχει υποχρεωθεί από τουρκικά πολεμικά να γυρίσει στο λιμάνι της Λάρνακας. Εγκλωβισμός δηλαδή από θαλάσσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό σημαίνει πολλά. Γι' αυτό θέλω φρεγάτες τώρα από τη Γαλλία περισσότερες, έστω και με τη μέθοδο του leasing. Γι' αυτό προτείνω και επιμένω ναύσταθμο των γαλλικών πολεμικών πλοίων στη ζώνη Λέρου, Κάσου, Καρπάθου, ανατολικά της Κρήτης. Λοιπόν, για να πάμε γρήγορα να διατρέξουμε την επικαιρότητα της ημέρας. Κυριαρχεί ένα βαθιά ανθρώπινο θέμα που έχει όμως και πολιτικές προεκτάσεις. Βρίσκεται στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός η πρόεδρος του Κινάλ, η κυρία Φόφη Γεννηματά. Με ανακοίνωση που έκανε πριν από λίγο η ίδια, με ανάρτησή της, κατέστησε σαφές ότι αποσύρει την υποψηφιότητά της για τα θέματα της ηγεσίας του Κινάλ, που είναι ανοιχτά, που τρέχουν, τρέχει η προεκλογική, η εσωτερική προεκλογική κούρσα. Ανθυποψήφιοι της είναι η Λοβέρδος, ο κύριος Καστανίδης και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο νυν ευρωβουλευτής και παλιός γραμματέας του κόμματος. Λοιπόν, γιατί φαίνεται ότι έχει υποτροπιάσει ο καρκίνος, τον οποίο είχε ξεπεράσει σε πρώτη φάση η κυρία Γεννηματά, αλλά φαίνεται ότι έχει υποτροπιάσει και τις έχει προκαλέσει η ΛΕΟ. Επειδή είναι ένας πολύ νέος άνθρωπος, διαχρονικά νέος άνθρωπος, επειδή είναι ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος, επειδή συμβαίνει να είναι και προσωπική μου φίλη, να ξέρω την οικογένειά της, έχει παιδιά, έχει έναν εξαιρετικό σύζυγο. Εγώ θέλω μέσα από την καρδιά μου και νομίζω διερμηνεύω και τις σκέψεις όλων σας να ευχηθούμε στη Φόφη Γεννηματά να βγει για μια ακόμη φορά νικήτρια από αυτή τη μάχη με την επάρατη νόσο και να σταθεί στα πόδια της και να γυρίσει γρήγορα στο γραφείο της και στη Βουλή εποφελία της πατρίδος. Η παρουσία της στην πρώτη γραμμή μάχης του πολιτικού συστήματος είναι χρήσιμη για την πατρίδα. Να πάμε στον Ευαγγελισμό αμέσως. Είναι ο Κυριάκος Μαντούμπαλος εκεί. Καλό βράδυ. Κυριάκο, δύσκολες ώρες για τη Φόφη Γεννηματά. Δώσε μας τα τελευταία νέα. Τα τελευταία νέα είναι ότι η κυρία Γεννηματά νοσηλεύεται στο 10ο όροφο εδώ του Ευαγγελισμού. Η θεράπουσα ιατρός της είναι η κυρία Κοτανίδου. Η κατάσταση της υγείας της είναι σταθερή, της χορηγείται φαρμακευτική αγωγή. Είναι μαζί της η αδελφή της. Κυριάκο μου, με συγχωρείς. Η κυρία Κοτανίδου είναι εντατικολόγος, αν δεν απατώ. Ναι, είναι στην εντατική η κυρία Γεννηματά. Όχι. Όχι, είναι σε απλή κλίνη, αλλά την έχει υπόψη της, εντάξει, υπό την επίβλεψή της η κυρία Κοτανίδου. Δεν,
δεν νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, νοσηλεύεται σε απλή κλίνη του 10ου ορόφου. Είναι μαζί της η αδερφή της, όπως είναι δίπλα της και ο κύριος Κώστας Γείτονας. Πριν από λίγη ώρα έφυγε από εδώ ο συνυποψήφιό της, ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, ενώ με μήνυμά του ο έτερος συνυποψήφιος, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, είπε ότι φυσικά στηρίζει, φυσικά έρχεται περαστικά και αναστέλει κάθε προεκλογική δραστηριότητα. Κάτι παρεμφερές ανακοίνωσε και ο άλλος υποψήφιος, ο κύριος Καστανίδης, ενώ μήνυμα, τηλεφωνική επικοινωνία μαζί της ή μηνύματα συμπαράστασης για γρήγορα περαστικά απέστειλαν ο πρωθυπουργός της χώρας, κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κομμάτος Ελλάδος, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Μέρα 25, κύριος Γιάννης Βαρουφάκης, όπως και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Να ρωτήσω κάτι, Κυριάκο. Θα μου επιτρέψεις το ερώτημα. Για πότε έχουν προσδιοριστεί, θύμισέ μου, οι εκλογές νέας ηγεσίας στο Κινάλ? Με 51 λέξεις η Φόφη Γεννηματά αποσύρει την υποψηφιότητά της. Οπότε στις εκλογές της 5ης Δεκεμβρίου, η πρώτη Κυριακή, ναι, και της 12ης Δεκεμβρίου, η δεύτερη, εάν χρειαστεί δεύτερη, ναι, Κυριακή, θα υπάρχουν μέχρι στιγμής που μιλάμε, και αυτό ας το αφήσουμε με έναν αστερίσκο, τρεις υποψηφιότητες. Ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο κύριος Χάρης Καστανίδης και ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος είναι μέχρι στιγμής οι τρεις υποψήφοι. Η κυρία Γεννηματά με την ακόλουθη ανακοίνωση απέσυρε την υποψηφιότητά της, λέγοντας: «Η επιδείνωση της κατάστασης της υγείας μου, που απαιτεί νοσηλεία και αντιμετώπιση, με υποχρεώνει να μην συμμετάσχω ως υποψήφια στην εκλογική διαδικασία για την εκλογή Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής. Ως Πρόεδρος, μέχρι την ανάδειξη νέας ηγεσίας, αλλά και ως βουλευτής μετά, προτεραιότητά μου παραμένει η ενότητα και η προοπτική της παράταξης». Μάλιστα. Οπότε λοιπόν η κυρία Γεννηματά θα μείνει πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής και του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εσωκομματικές εκλογές της 5ης Δεκεμβρίου και 12ης αν χρειαστεί δεύτερη Κυριακή. Οι συνυποψήφοι της δηλώνουν παρόντες στο πλευρό της. Παρόλα αυτά, το περιθώριο για να ανακοινωθεί η όποια υποψηφιότητα, για να έρθουν οι υπογραφές που χρειάζεται για μία υποψηφιότητα, λήγουν την Παρασκευή. Οπότε λοιπόν μέχρι την Παρασκευή θα ξέρουμε αν στην τελική ευθεία για τις εκλογές θα είναι οι τρεις υποψήφοι ή θα υπάρξει και κάποιος τέταρτος. Αξίζει να σημειώσουμε ότι άνθρωποι που είναι κοντά στην κυρία Γεννηματά αυτή τη στιγμή, όπως ο γραμματέας του Κινήματος Αλλαγής και του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Παύλος Χριστίδης, ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας και βουλευτής Ηρακλείου, κύριος Βασίλης Γκεγκέρογλου, είναι άνθρωποι που από την πρώτη στιγμή είχαν ταχθεί στο πλευρό της Φόφης Γεννηματά. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι εάν υπάρχει απόσυρση της υποψηφιότητάς της και δεν υπάρξει άλλη υποψηφιότητα, θα πρέπει να δούμε πλέον όλοι αυτοί οι άνθρωποι εάν θα συμμετέχουν, εάν θα ταχθούν στο πλευρό κάποιου άλλου υποψηφίου ή πώς θα κινηθούν στην διαδικασία την νοσοκομματική. Αυτό είναι το ζητούμενο, αλλά θα έλεγα, Κυριάκο μου, θα έλεγα ότι είναι το έλασον, το μείζον αυτή τη στιγμή είναι να ξαναβρει την ακριβώς υγεία της και να βγει νικήτρια η Φόφη Γεννηματά, που είναι τόσο αγαπητή και τόσο συμπαθή σε όλους. Εδώ που βρισκόμαστε προέχει, και αυτό που θα αναφέρουμε συνεχώς είναι να ξεπεράσει, να κερδίσει και αυτή τη μάχη. Μηνύματα συμπάθειας και υποστήριξη στην κυρία Γεννηματά έχει στείλει όλος ο πολιτικός κόσμος. Πρώην και νυν βουλευτές, πρώην και νυν υπουργοί όλων των κομμάτων. Είναι πραγματικά μια πολύ συμπαθής παρουσία, μια πολύ αξιοπρεπής παρουσία. Να πούμε τέλος ότι την οικογένειά της ο καρκίνος την έχει χτυπήσει ούκο λίγες φορές. Αυτό, όσο ο Γιώργος και η Νηματάς, όσο και η Κάκια έχουν φύγει από και την η μαμά, ίδια και η μητέρα της και ο πατέρας της. Ακριβώς. Είναι ακριβώς και όπως το λες, η ίδια Κυριακό. Δίνει αυτή τη μάχη. Είναι αυτό όπως το λες, Κυριακό, με τη βοήθεια του Θεού και της Παναγίας να βγει η νικήτρια για μια ακόμη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ρεπορτάζ συνεχίζεται. Κυριάκος Μαντούβαλος από τα πολύ πολύ καλά και πολύ ικανά παιδιά στη νέα γενιά των Ελλήνων Reporters. Μένει εκεί και θα σας δώσει τα νεότερα σε λίγο στο δίωρο ειδησιογραφικό μαγκαζίνο με τον Γιώργο Μελιγκόνη αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δικής μας εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία θέλω να επισημάνω ακόμη από την επικαιρότητα. Ξεκινήσαμε με τα ελληνοτουρκικά. Να πάμε στον κορονοϊό. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα επιμείνουμε εκεί, γιατί θα έχουμε πολύ σημαντικές συνεντεύξεις. Όπως γράφουμε στο europos.gr και αναλύουμε,
Σήμερα τα νέα κρούσματα ξεπέρασαν τις 3.000. Οι θάνατοι είναι ψηλά και οι διασωληνώσεις είναι επίσης πάρα πολύ ψηλά. Φαίνεται ότι το τσουνάμι έρχεται. Φαίνεται ότι προς τα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου θα πιάσουμε την κορύφωση που ίσως είναι και πάνω από 4.500 νέα κρούσματα. Ήδη η χώρα μας, αν ανατρέξει κανείς στους 10 τελευταίους μήνες, δηλαδή όπως πρώτοι εμείς είπαμε από αυτή την εκπομπή και ευχηθήκαμε να διαψευστούμε, αλλά τελικώς πάλι επιβεβαιωθήκαμε. Νοέμβριος του 20, τέλη Σεπτεμβρίου του 21, 14.180 νεκροί. Μέχρι σήμερα πάνω από 15.100. Αλλά ο μεγάλος όγκος των απολειών ήταν το τελευταίο δεκάμηνο. Ακόμη δεν έχει βγει κάποιος από την κυβέρνηση, από τον κρατικό μηχανισμό, να μας πει τι δεν έγινε καλά. Τι δεν έγινε καλά. Γιατί ασφαλώς υπάρχει μεγάλο μερίδιο ατομικής ευθύνης σε εμάς τους πολίτες. Κακά τα ψέματα. Εδώ πρέπει να αναμετρηθεί ο καθένας με το είδωλό του, με την υπαρξιακή του υπόσταση και με τη συνείδησή του. Αν πραγματικά αναμετρηθεί και έχει ενσυναίσθηση και ενσυνείδηση του τι πράττει, με συγχωρείτε που το λέω, πρέπει να πάει και να εμβολιαστεί. Και ταυτόχρονα, να μην ακολουθήσει τις κυβερνητικές οδηγίες ότι όποιος είναι εμβολιασμένος πετάει τις μάσκες και αρχίζει τα γλωσσοφιλήματα, να το πω έτσι, για να το καταλάβουν όλοι, να καταλάβει ότι το εμβόλιο είναι το πρώτο όπλο, είναι πολύ δυνατό όπλο, αλλά δεν αρκεί. Πρέπει να τηρούμε αποστάσεις, πρέπει να κρατάμε τις μάσκες και πρέπει να αποφεύγουμε τις συναθρήσεις και τους συνωστισμούς. Το εμβόλιο όμως είναι ένα σπουδαίο όπλο. Δεν είναι τυχαίο ότι το 90% αυτών που νοσηλεύονται στις εντατικές είναι ανεμβολίαστοι. Από εκεί και πέρα, θέλω να σας πω και ορισμένα πράγματα. Το Σαββατοκύριακο επιχείρησα να κυκλοφορήσω σε διάφορα μαγαζιά για να δω, ήταν και βροχερό, σε ορισμένα κομμάτια στο λεκανοπέδιο έκανε και ψύχρα το βράδυ και να δω ακριβώς αν και πού γίνεται ο επιβαλλόμενος από τον νόμο της πολιτείας έλεγχος. Θα σας πω λοιπόν ότι οι έλεγχοι ήταν υποτυπώδεις ή δεν γινόντουσαν καθόλου. Μιλάω για τους ελέγχους που λέει ο νόμος της πολιτείας ότι πρέπει να γίνονται για όποιον μπαίνει σε κλειστό χώρο. Όποιος μπαίνει σε κλειστό χώρο πρέπει να δείχνει ή πιστοποιητικό εμβολιασμού του οποίου το QR να τσεκάρεται, δηλαδή αν όντως είναι του Παναγιωτόπουλου ή αν έχω βγάλει καμιά φωτοτυπία και την περιφέρω από κάποιον άλλον εμβολιαστέντα. Αυτό πρέπει να ελέγχεται. Αυτό λέει ο νόμος. Ή πιστοποιητικό νόσησης. Λοιπόν, ελάχιστη έλεγχη, υποτυπώδης, της πλάκας να το πούμε έτσι, ή καθόλου έλεγχος. Δεν ξέρω πού είδαν τους αυστηρούς ελέγχους οι αρμόδιοι της πολιτείας. Και δεν άκουσα να τιμωρηθεί κανένας με πρόστιμο γιατί δεν έκανε στο μαγαζί του τον επιβαλλόμενο έλεγχο. Καθαρές κουβέντες. Οι πρώτες μέρες εμφάνισης, το πρώτο Σαββατοκύριακο εφαρμογής του συγκεκριμένου μέτρου ήταν φαρσοκομωδίακη της κυβέρνησης και της πολιτείας. Φαρσοκομωδία. Για να μην συνεχίσει λοιπόν το κράτος να αυτογελιοποιείται και να αυτοδιασύρεται, κάντε ελέγχους. Ή αλλιώς καταργήστε τους νόμους σας. Νόμοι που δεν εφαρμόζονται στην πράξη οδηγούν στην αυτογελιοποίηση του κράτους, ανεξαρτήτως κυβερνήσεως. Και να πω και κάτι άλλο. Αυξάνουν τη δυσπιστία του πολίτη απέναντι στην κρατική εξουσία. Και αυτή η αναξιοπιστία του κράτους απέναντι στον πολίτη αποτελεί μία από τις αιτίες για τις οποίες υπάρχει ακόμη ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού που είναι αμφιταλαντευόμενο για το αν πρέπει να πάει να εμβολιαστεί ή όχι. Τώρα, είναι ένα θέμα ακόμη το οποίο το ρίχνω απόψε και θα το επαναφέρω τις επόμενες μέρες γιατί έχω ξεκινήσει μια σχετική έρευνα. Κυρίες και κύριοι, από τα τέλη Αυγούστου και μετά επικρατεί ένα απίστευτο κυκλοφοριακό μπάχαλο σε όλους τους δρόμους του λεκανοπεδίου Αττικής. Σε όλες τις κεντρικές αρτηρίες. Ένα μπάχαλο το οποίο έχει οδηγήσει σε απελπισία, σε αγανάκτηση.
εκατομμύρια πολίτες κάθε κοινωνικής κατηγορίας και κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας. Διαδρομή που την έκαναν σε μισή ώρα, σε 40 λεπτά, τώρα υποχρεώνονται να την κάνουν σε μια μισή ώρα, σε δύο ώρες. Ξεκινάνε να πάνε στα δικηγορικά μας γραφεία στο κέντρο της Αθήνας ή ξεκινάμε εμείς να πάμε στα δικαστήρια. Και ξεκινάμε 2-3 ώρες νωρίτερα. Απίστευτα πράγματα. Θα είχαμε φτάσει στη Λαμία. Θα είχαμε προσεγγίσει το Βόλο. Θα φτάναμε στη Λάρισα. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, μιλάμε πλέον για ένα καθημερινό Γολγοθά εκατομμυρίων ανθρώπων που συνοστιζόμαστε πάνω από 5,5 εκατομμύρια, αν βάλετε και αυτούς που διακινούνται από και προς το λεκανοπέδιο, στο λεκανοπέδιο Αττικής. Και ζούμε το μεροκάματο του τρόμου. Όλη αυτή η κατάσταση επιβαρύνει τρομακτικά τον κόσμο της εργασίας. Βλέπω το κράτος, την κυβέρνηση, τους αρμοδίους επιστημονικούς φορείς, το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και άλλους πολλούς, Ένωση Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων κτλ. Τους βλέπω να ψιθυρίζουν ορισμένα πράγματα, αλλά να μην έχουν κανένα ολοκληρωμένο σχέδιο για να βοηθήσουν τον κόσμο. Πού είναι, κύριε Περιφερειάρχα, αγαπητέ φίλε, γιατί είναι φίλος μου, Γιώργο Πατούλη, πού είναι η δική σου παρέμβαση και η πίεση προς την πολιτεία να εκπονήσει πλήρεις συγκοινωνιακές και κυκλοφοριακές μελέτες για το ποιο θα είναι το μέλλον της κυκλοφορίας στο κέντρο, στις παρυφές του κέντρου, αλλά και στις κεντρικές αρτηρίες στο λεκανοπέδιο Αττικής? Πουθενά. Πού είναι, κύριε Μπακογιάννη, η δική σας παρέμβαση? Πού είναι η παρέμβαση των άλλων δημάρχων? Ο αγαπητός μου δήμαρχος, γιατί είναι αγαπητός και συμπατριώτης μου και πάρα πολύ ταλαντούχο παιδί, ο Κώστας Μπακογιάννης. Αλλά οφείλω να πω πως εμένα προσωπικά με έχει απογοητεύσει και με αυτό που έγινε στην Πανεπιστημίου, που είναι απαράδεκτο. Τώρα ακούω ότι θα ξεριζωθούν, λέει, Φοίνικες και κάτι στάχια που έχει βάλει εκεί, σε κάτι απίστευτες ζαρντινιέρες. Θα ξεριζωθούν και θα μπουν, λέει, τώρα πλατάνια. Κάνουμε σε εποχές κορονοϊού, σε εποχές που δεν έχουμε να ψωνίσουμε από το σούπερ μάρκετ, τι κάνουμε? Κάνουμε πειράματα στην Πανεπιστημίου. Την ξυλώνουμε, την ξαναξυλώνουμε, την ξαναστρώνουμε, θα την ξαναξυλώσουμε, θα βάλουμε πλατάνια, μετά θα βάλουμε σημίδες, μετά θα βάλουμε κέντρους του Λιβάνου. Να σοβαρευτούμε λίγο. Να σοβαρευτούμε, παρακαλώ, λίγο. Και δεν καταλαβαίνω τι χρειαζόταν η διαπλάτηση του πεζοδρομίου στο Σύνταγμα, όπου εμφανίζεται εκεί το λεγόμενο φαινόμενο του μπουκαλιού. Ο λαιμός του μπουκαλιού. Ανεβαίνουν τα αυτοκίνητα της σταδίου και βεβαίως φρακάρουν μπροστά στο Σύνταγμα. Τι χρειαζόταν εκεί? Τι θα κάνουν στο πεζοδρόμιο που δεν μπορούσαν να κάνουν μέχρι σήμερα? Υποπτεύομαι ότι υπάρχουν κάποιοι σύμβουλοι του κυρίου Δημάρχου, ματαιόσπουδοι και αιμονικοί στις ιδέες, οι οποίοι πιθανώς έγιναν φιλελεύθεροι τώρα στα γεράματα ή στην μέση ηλικία τους, ενώ στο παρελθόν είχαν περάσει από οργανώσεις πολιτικές οι οποίες χειροκροτούσαν τη Σοβιετική Ένωση. Διότι μόνο ένα παλαιοσοβιετικό μυαλό θα μπορούσε να συλλάβει αυτό το οποίο διέρευσε στα αυτιά μου από σύμβουλο του κυρίου Δημάρχου. Λέει στο Δήμο της Αθήνας έχουμε 600.000 δημότες. Οι υπόλοιποι δεν μας χρειάζονται. Θέλουμε μια Αθήνα η οποία θα είναι για τους 600.000. Αυτοί να έχουν τα γραφεία, αυτοί να μετακινούνται, αυτοί να ψωνίσουν από τα μαγαζιά. Δεν είναι έτσι. Αυτή είναι πρωτοφανής θεωρία. Πρωτοφανής θεωρία παρέμβασης στη ζωή των ανθρώπων. Είμαστε άνθρωποι που έχουμε γραφεία, ελεύθεροι επαγγελματίες, μαγαζιά, εμποροϊπάλληλοι, άνθρωποι που πάνε να ψωνίσουν, πάνε σε γιατρούς, πάνε σε νοσοκομεία, κυκλοφορούν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Λένε, γιατί να παίρνετε, λέει, αυτοκίνητα και δεν παίρνετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς? Το λέτε σε εποχή κορονοϊού στον κόσμο? Το λέτε τη στιγμή που έχετε πάρει λεωφορεία στα οποία δεν ανοίγουν παράθυρα? Ποιες είναι οι ειδικές μελέτες της Επιτροπής των Πανσόφων Επιδημιολόγων και Λοιμοξιολόγων για τον εξαερισμό μέσα στα λεωφορεία, τώρα που επιδεινώνεται ο καιρός, θα έρθει και ο χειμώνας? Και αυτά τα λιγοστά παράθυρα, διότι αγοράσαν λεωφορεία που δεν ανοίγουν παράθυρα. Αυτά λοιπόν τα λιγοστά παράθυρα, εκεί που υπάρχουν, στα λίγα λεωφορεία που υπάρχουν, θα πρέπει απλώς να είναι κλειστά.
Όπου υπάρχουν και αν υπάρχουν. Λοιπόν, ποιος είναι ο εξαρισμός? Υπάρχουν φιλτρά. Υπάρχουν ειδικά μηχανήματα που φιλτράρουν τον αέρα και δημιουργούν συνθήκες κατάλληλες για να μην μεταφέρεται από τον εξαρισμό ο κορονοϊός. Και λέτε στον κόσμο, μην μπαίνει στα αυτοκίνητα, πάρε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με ποιες εγγυήσεις? Με 3.500 κρούσματα την ημέρα, με πάνω από 15.000 νεκρούς, εκ των οποίων οι 14.000 τους τελευταίους 10 μήνες. Λοιπόν, ζητάμε από την πολιτεία εθνικό σχεδιασμό για το ευρύτερο Μητροπολιτικό Κέντρο, για την κορονίδα των ελληνικών πόλεων που είναι η Αθήνα και το ευρύτερο σημείο αναφοράς της που είναι η Αττική. Εθνικό σχεδιασμό. Και δεν μιλάω για τους συγκοινωνιολόγους, εκείνους που είναι σύμβουλοι υπουργών και ορισμένοι από τους οποίους ήταν μαζί μου στην ΟΝΕΔ. Γιατί εγώ δεν έχω κρύψει ποτέ ότι μεγάλωσα στα πολιτικά θρανία της οργάνωσης νέων της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, είχα συγκοινωνιολόγους, μετέπειτα συγκοινωνιολόγους, τότε ήταν μαθητές και φοιτητές, οι οποίοι σήμερα είναι σύμβουλοι υπουργών και τους βλέπω στα κανάλια να υπερασπίζονται την κυβέρνηση σε αυτές τις επιλογές. Οι επιλογές αυτές είναι άρτσι, μπούρτζι και λουλάς. Οι επιλογές αυτές είναι, οδηγούν σε μπάχαλο, είναι επιλογές αλαλούμ. Περιμένουμε ένα σχέδιο για την ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή του Λεκανοπεδίου Αττικής και περιμένουμε ένα νέο σχεδιασμό. Και να πάψει το καλαμπούρι της μετάθεσης των ευθυνών από το κράτος στο οποίο πληρώνουμε φόρους, από την αυτοδιοίκηση στην οποία πληρώνουμε ακριβά δημοτικά τέλη, από την περιφέρεια που έχει βαρύτατες ευθύνες, η μετακύληση των ευθυνών στον κάθε Έλληνα και στην κάθε Ελληνίδα. Αρκετά κρατάει το άλοθη της ατομικής ευθύνης. Βεβαίως υπάρχει ατομική ευθύνη, αλλά υπάρχει και η ευθύνη του κράτους και των κυβερνήσεων. Ας αναλάβουν λοιπόν την ευθύνη αυτή, γιατί το μπάχαλο στο Λεκανοπέδιο Αττικής, σε ό,τι αφορά τις συνθήκες κυκλοφορίας, δεν πάει άλλο. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.
Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, θα επανέλθουμε στα θέματα του Λεκανοπεδίου Αττικής, γιατί αυτό που ζούμε καθημερινά είναι γολγοθάς, είναι βασανιστήριο. Και δεν βλέπω κανέναν, ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από την αντιπολίτευση, ούτε από τους επιστημονικούς φορείς να το παίρνουν σοβαρά. Επαναλαμβάνω ότι ακούω ορισμένες αστείες και γελίες δηλώσεις, και το λέω με πλήρη επίγνωση της βαρύτητας των λόγων μου, από συγκοινωνιολόγους πρώην συμμαχητές μου, οι οποίοι τώρα υπηρετούν στα ψηλά δώματα των συμβούλων υπουργών, οι οποίοι λένε ότι πρέπει να αποκλείσουμε, λέει, τα γιοταχή από το κέντρο της Αθήνας. Απίστευτα πράγματα. Και σε εποχές κορονοϊού να πηγαίνουμε όλοι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για να κολλήσουμε όλοι, να τελειώνουμε δηλαδή. Γερνάει που γερνάει ο ελληνικός πληθυσμός, να του δώσουμε και μία χαριστική βολή, να τελειώνουμε. Λοιπόν, θα επανέλθω και αν χρειαστεί θα πω και ονόματα. Πάντως πρέπει να ξυπνήσει και η πολιτεία και ο Δήμος της Αθήνας να αλλάξει πολιτική και ο δυναμικός και δημιουργικός Πατούλης να μπει στο χώρο. Πάμε να ανοίξουμε λίγο τη συζήτηση για το θέμα του κορονοϊού. Μαρία Παπαπαναγιώτου, europos.gr. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα. Κοντά μας ο διευθυντής καταδρομέας της ιατρικής, ο διευθυντής της μονάδος εντατικής θεραπείας από το Βενιζέλιο νοσοκομείο, ο κύριος Ανέστης Κιουλπαλής. Τι κάνετε, γιατρέ μου, πώς είστε? Καλησπέρα. Καλό βράδυ. Καλά, ξεκινάω από εσάς. Σήμερα τα κρούσματα πέρασαν, τα νέα κρούσματα, τις 3.000. Οι νεκροί έχουν περάσει τις 15.000 και από αυτούς οι 14.000 περίπου 200 είναι θάνατοι που έχουν επισυμβεί τους τελευταίους 10 μήνες. Νοέμβριος του 20, Σεπτέμβριος, τέλη Σεπτεμβρίου του 21. Λοιπόν, περιμένετε τσουνάμι, όπως λέει ο καθηγητής Τσακρής, και μέχρι πού μπορεί να φτάσει δυστυχώς αυτό το δελτίο απολειών κατά την κρίση σας? Κοιτάξτε, και εγώ φοβάμαι ότι τα χειρότερα είναι μπροστά μας. Με την έννοια ότι τώρα αρχίζει να κρυώνει ο καιρός, οι άνθρωποι θα αρχίσουν να συναναστρέφονται πλέον και να συνοστίζονται σε κλειστούς εσωτερικούς χώρους και δυστυχώς η μεταδοτικότητα του ιού είναι τέτοια που θα έχουμε ένα καινούριο κύμα. Πότε περιμένετε την κορύφωση, γιατρέ μου, του φαινομένου αυτού? Περιμένουμε την κορύφωση μόλις θα είναι οι συνθήκες πλέον χειμωνιάτικες. Όταν πλέον θα είναι... Δηλαδή τέλειο Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, εκεί μέσα στο Νοέμβριο. Αρχές Νοεμβρίου, μέσα στο Νοέμβριο, όπως και πέρυσι περίπου. Και πέρυσι, πού μπορεί περίπου, να φτάσει κατά τη γνώμη σας, δηλαδή. Πού μπορεί να φτάσει κατά τη γνώμη σας στη χειροτέρα των περιπτώσεων ο αριθμός των νέων κρουσμάτων? Φοβάμαι ότι θα είναι μια αντίστοιχο το τι συνέβη πέρυσι στη Θεσσαλονίκη. Πολύ βαρύ. Δηλαδή κάτι περί. Πολύ βαρύ, γιατρέ μου, γιατί έχουμε ήδη 15.200 νεκρούς περίπου. Ναι, θα πάμε πολύ ψηλά. Πολύ βαρύ. Πολύ βαρύ δελτίο απολειών. Τι πρέπει να κάνει η πολιτεία για να το αποφύγουμε αυτό, να το ανασχέσουμε? Τι πρέπει να κάνει η πολιτεία που δεν το κάνει αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, έπρεπε να είχε ήδη κάνει κάποια πράγματα, όπως είναι η μόνιμη ενίσχυση του ΕΣΥ, η μόνιμη αύξηση των κλινών εντατικής θεραπείας, μόνιμες κλινικές για λοιμώδη νοσήματα. Όλα αυτά 1,5 χρόνο δεν έγιναν. Τώρα τι πρέπει να γίνει? Τώρα τι πρέπει να γίνει? Καταδρομικά θα μου πείτε, καταδρομικά. Καταδρομικά θα σας πω ότι τα 3-4 συγκεκριμένα πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν άμεσα, που είναι ο εμβολιασμός των πολιτών, να δώσουν την έγκριση σε όποια φάρμακα υπάρχουν σε κυκλοφορία αυτή τη στιγμή να μπουν. Και ποια φάρμακα δίδονται εκεί? Έχουμε... Ένα λεπτό, μην το περνάμε αυτό έτσι. Ποια φάρμακα μπορούν να δοθούν και δεν δίδονται, κατά τη γνώμη σας? Κοιτάξτε, είναι αυτά τα μονοκλονικά αντισώματα της Regeneron και της Eli Lilly. Πιστεύετε ότι πρέπει να χορηγούνται πλέον από το ΕΣΥ σε όποιον ασθενεί από κορονοϊό? Δεν νομίζω ότι μπορούν, γιατί δεν υπάρχουν και τόσα.
αλλά σε στοχευμένους ασθενείς προφανώς πρέπει να δίδονται. Τι θα πει στοχευμένος? Πριν. Δηλαδή γιατί να το πάρει ο πατέρας σας και να μην το πάρει ο δικός μου ο πατέρας? Λέω εγώ. Εντάξει, δεν εννοούσα κάτι τέτοιο. Εννοώ ανθρώπους οι οποίοι έχουν την συνοσιότητα σοβαρές και ξέρουμε ότι είναι θετικός, και αυτός είναι οι άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι έχουν τους αυξημένους παράγοντες κινδύνου. Πώς μπορεί να προωθηθεί ο εμβολιασμός περισσότερο? Έχουμε περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα, το Κιλκής, η Πιερία κτλ. Που είναι πολύ πίσω στον εμβολιασμό. Τι πρέπει να γίνει εκεί, γιατρέ μου? Κοιτάξτε, εγώ δεν θεωρώ ότι έχουν, δηλαδή η λογική του ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν εμβολιαστεί. Δεν πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν σε θεωρίες συνωμοσίας, αλλά έχουν φοβηθεί. Ωραία. Έχουν δει και πώς πρέπει να τους προσεγγίσουμε? Αυτό ρωτάω εσάς. Με πειθό. Ναι, αυτό δεν λέει τίποτα με πειθό. Πρέπει να είμαστε πιο πρακτικοί. Να δούμε πώς αυτή η πειθό πρέπει να ασκηθεί στην πράξη. Στην πράξη θα πρέπει να είναι μια σοβαρή συζήτηση με ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα να πείσουν και να μην προβάλλονται οι απόψεις αυτές οι περιέργειες και οι μη σοβαρές. Εδώ αυτό που θέλω λίγο να πω δύο-τρία πράγματα είναι ότι η ενίσχυση του ΕΣΥ έστω και τώρα πρέπει να γίνει. Είστε σαφείς αυτό και είμαστε μαζί σας, μην το επαναλάβετε. Ναι, είναι το μεγάλο θέμα, είμαστε μαζί σας, σηκώνουμε την ίδια σημαία και αυτή είναι σημαία εθνική, δεν είναι ούτε κομματική, ούτε παραταξιακή, είναι εθνική σημαία, αφορά την πατρίδα. Είναι η έκφραση του νέου πατριωτισμού, η ενίσχυση του εθνικού συστήματος υγείας. Τελεία και παύλα. Μάλιστα. Σωστά. Μείνετε κοντά μας. Μαρία, από ό,τι φαίνεται πάμε στο χειρότερο. Τι πρόβλεψη κάνεις εσύ? Δυστυχώς οι προβλέψεις δεν φαίνεται να είναι πολύ αισιόδοξες και φαίνεται ότι έχουν αρχίσει και οι φωνές και διαφοροποιούνται ακόμη και μέσα στην Επιτροπή των Ειδικών Εμπειρογνωμόνων. Διαφοροποιούνται με τα μέτρα της υπερβολικής αισιοδοξίας, τα οποία επέτρεψαν τους ξέφρενους ρυθμούς στη νυχτερινή ζωή, χωρίς φυσικά την αυστηρή τήρηση των μέτρων. Και αυτό είναι ένα κοινό μυστικό που το ξέρουμε όλοι όσοι κυκλοφορούμε τα τελευταία χρόνια και ειδικά αυτό το διάστημα στην Αθήνα. Μπορεί να επιβάλλεται το πιστοποιητικό εμβολιασμού, κανένας αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να διασφαλιστεί. Κανένας έλεγχος, Μαρία μου. Και εκεί που γίνονται οι έλεγχοι είναι της πλάκας, υποτυπώδης. Καλαμπούρι να γίνεται. Δυστυχώς λοιπόν στην Ελλάδα, εκτός του ότι έχουμε το θέμα του ελλιπούς ελέγχου και αυτό δεν διασφαλίζει κανέναν, ούτε τους εμβολιασμένους, ούτε τους ανεμβολιαστούς, γιατί δημιουργούνται κοιτίδες διασποράς και παραγωγής μεταλλάξεων, όπως λένε οι ειδικοί. Την ίδια στιγμή οι χώροι μας δεν είναι καθόλου καλά εμβολιασμένοι και την ίδια στιγμή αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν δοθεί ως κίνητρο, ως το καρότο, όπως έχουμε πει, για να εμβολιαστεί κανείς, να θελήσει να μετέχει αυτής της μεγάλης ελευθερίας την οποία γιορτάζουμε στην Ελλάδα. Σε εισαγωγικά αυτό το λες με σαρκαστικό τρόπο και έτσι πρέπει δυστυχώς. Σε εισαγωγικά, ακριβώς. Δυστυχώς δεν έχει υποθεί καταρχήν ξεκάθαρα στους ανεμβολιαστούς ότι όσο ακόμη και αν προχωρήσει ο εμβολιασμός, ο ιός ο ίδιος θεργεύει και επιτίθεται στον ανεμβολίαστο πληθυσμό αφενός. Αφετέρου, οι μολύνσεις εξακολουθούν και διασπείρονται. Και διασπείρονται ακόμη, όπως έχουμε πει, και μεταξύ εμβολιασμένων και μάλιστα έτσι άνθρωποι οι οποίοι το βιώνουν με συγκλονιστικές μαρτυρίες και από το εξωτερικό, ακόμη και από την Ελλάδα, με την Ελένη Δήμου που βγήκε και μίλησε για διγλωσία. Αυτοί μετανιώνουν εκ των υστέρων για το πόσα μέτρα δεν έχουν ληφθεί ή πόσα μέτρα δεν τους είπαν ότι έπρεπε να λάβουν από την ώρα που έχουν εμβολιαστεί, ώστε να αποφύγουν ακόμη και μία λίμωξη του COVID που λέγεται ήπια, γιατί σε γλιτώνει από το θάνατο αν έχει εμβολιαστεί, αλλά συνήθως αφήνει πολύ βαριές επιπλοκές
και ο οργανισμός πολύ δύσκολα μπορεί να αναταχθεί. Πολύ σωστά. Βλέπουμε. Άρα, Μαρία μου, για να κλείνουμε, ναι. Ότι ζούμε μια άλλη μορφή του κορονοϊού αυτή την ώρα. Μια άλλη μορφή του COVID με τη μετάλλαξη Δέλτα. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο καθηγητής Χριστάκης χθες. Μαρία μου, πρέπει να κλείσουμε. Επιθυμητό τείχος ανοσίας που πρέπει να ξεπερνά το 85% και μίλησε για το τέλος της αρχής. Ότι είναι δηλαδή μια πρώτη φάση που πρέπει να την περιφρουρήσουμε και δεν ξέρουμε τι ακόμη μας περιμένει με πολύ δυσμενείς περιπτώσεις. Τα περισσότερα στο europos.gr. Ευχαριστώ και τους δύο σας. Καλό βράδυ. Περνάω γρήγορα στον καθηγητή Χριστόδουλο Γιαλουρίδη. Είναι κυπριακής καταγωγής και έχει λαμπρύνει την ακαδημαϊκή ζωή και εξακολουθεί να το κάνει της Ελλάδος και όχι μόνο, είναι διεθνούς φήμης. Κύριε καθηγητά, όπως το είχαμε προβλέψει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ο Ερντογάν δοκιμάζει πλέον επί του πεδίου τις αντοχές της Ελλάδος και βεβαίως επιχειρεί να ξυλώσει και το ελληνογαλλικό σύμφωνο αμυντικής συνδρομής και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνει η Αθήνα. Ακούω. Καλησπέρα, Βιντεέ μου πάνω. Καλησπέρα. Και εγώ το ίδιο. Η Αθήνα πρέπει να λειτουργήσει με βάση τις αρχές της αποτροπής. Η προβολή ισχύως είναι αποτρεπτική εφόσον είναι αξιόπιστη. Πρακτικά δηλαδή, τι σημαίνει, αγαπητέ μου καθηγητή. Εάν στέλνουμε το μήνυμα ότι αυτό που διακηρύττουμε το εννοούμε και ότι δεν θα επιτρέψουμε παραβίαση των δικαιωμάτων μας στη θάλασσα, στον αέρα και στην υφαλοκρηπίδα μας, αυτό σημαίνει ότι η αξιοπιστία πρέπει να προβληθεί κατά τρόπο ο οποίος να είναι πρόδειλος, δηλαδή να είμαστε με τα λόγια μας. Και κυρίως εν της πράγμασης, δηλαδή τα πλοία και τα αεροπλάνα πρέπει να είναι σε θέση να στείλουν το μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι. Στην πράξη έχουμε το ούτς ρέις. Σημαίνει κινητοποίηση του στόλου, σημαίνει προβολή ισχύως εν δυνάμει, επερχόμενη. Ξέρουμε ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα την επιχείρηση εκεί να το κάνει. Πιστεύετε λοιπόν ότι πρέπει να το κάνει άμεσα. Είναι έτσι ή δεν είναι? Το ξέρουν και οι Τούρκοι οι οποίοι δοκιμάζουν τα όρια μας. Αυτό είναι. Δεν παίρνουν ρίσκα. Εάν αισθανθούν ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να προχωρήσει και θα πλήξει οποιονδήποτε παραβιάσει την κυριαρχία της, δεν θα προχωρήσουν. Έτσι. Η τουρκική ηγεσία διαχρονικά δεν παίρνει ρίσκα διότι φοβούνται ότι οποιαδήποτε μικρή ήττα, δεν μιλούμε για μεγάλη καταστροφή, θα κλονίσει το καθεστώς. Σε απαστοθεροποίηση. Έτσι, έτσι. Και αυτό πρέπει να το ξέρει η ελληνική πολιτική ηγεσία και η στρατιωτική. Η στρατιωτική το ξέρουν, η πολιτική πρέπει να το κατανοήσει. Ότι η Αθήνα είναι σε πλεονεκτική θέση. Αγαπητέ μου Χριστόδουλε Γιαλουρίδη, με την Κύπρο τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να επιστρέψουμε στο ενιαίο αμυντικό δόγμα. Στην πράξη όμως, όχι στα λόγια. Η Κύπρος είναι κομμάτι του ελληνισμού. Είναι κατεχόμενη χώρα και πρέπει να σταματήσουν να συζητούν με τις κατοικικές δυνάμεις για κοινό πλαίσιο διευθέτησης του Κυπριακού. Είναι σαν να συζητούσε ο Ντεκόλ με τον Χίτλερ για το μέλλον της Γαλλίας. Εδώ έχουμε μία κατοχή. Πρέπει να υπάρξει παγκόσμια κινητοποίηση του ελληνισμού και των φίλων της Ελλάδος εναντίον της Τουρκίας. Δημιουργούμε μία κατοχή. Δηλαδή η ιστορία του λεγόμενου διζωνικού δικαιωτικού κράτους είναι τραγική. Mm-hmm. Πρέπει να ξεκινούμε από την αντίληψη της απελευθέρωσης. Υπάρχει κατεχόμενη Κερίνια. Κατεχόμενη Κερίνια, κατεχόμενη Βόρεια Κύπρος, κατεχόμενο κομμάτι Κερίνια, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ιδιαίτερη πατρίδα μου, η Μόρφου. Η Μόρφου. Ιστορικά κομμάτια του ελληνισμού. Έτσι, 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 έτσι ακριβώς. Ο πενταλάκτηρος στον οποίο θυσιάστηκαν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες στρατιώτες για να τον υπερασπιστούν. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή μιλούμε για υποχρέωση του έθνους να στηρίξει ένα κομμάτι του το οποίο είναι κατεχόμενο και απειλούμενο. Από εκεί ξεκινάει και η απειλή στο Αιγαίο. Πολύ σωστά, κύριε Γιαλουρίδη. Θα επανέλθουμε στο θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύτιμα που μας είπατε απόψε. Καλό βράδυ. Καλά, αγαπητέ, καλό βράδυ. Εδώ τελειώσαμε. Πάμε στο Γιώργο Μελιγκόνη. Δίωρο μεγάλο χορταστικό δελτίο ειδήσεων και μετά Αναστασία Γιάμαλη. Μην μας χάσετε αύριο στις 9. Θα τα πούμε και πάλι έξω από τα δόντια. Τελεία και παύλα. Γεια σας.